Είναι αυτό θέμα μέρημνας. Είναι πάρα πολλά. Και στο κάθε ατύχημα παίζουν πάρα πολλά ρόλο. Από θέματα παιδείας, ασφάλειας, πάρα πολλά. Πόσα χρόνια πέρασες έτσι επώδυνα στα νοσοκομεία και με το ταξίδι σου στην Αμερική? Επώδυνα ήταν μόνο στις αλλαγές όταν μου κάνανε στα ράματα. Και κατά τα άλλα δεν ήταν για μένα τόσο επώδυνα. Δηλαδή στην αρχή δεν ήξερα και καν για το ότι είχα πάθει ατύχημα τέτοιο σοβαρό. Και αργότερα πάλι είχα τον κόσμο δίπλα μου, είχα τους γονείς μου, είχα δηλαδή ανθρώπους που αγαπούσα και ήταν, πέρασε αρκετά γρήγορα ο χρόνος. Είχα διαβάσει κάτι πολύ όμορφο για σένα, το μεγαλώνοντας, το παιδί με τα φτερωτά όνειρα και τα σιδερένια πόδια. Όχι, ήμουνα πάντα μέσα σε αυτά τα θέματα, είχα δει και ταινίες με ακροτηριασμούς και με απ' όλα. Το μόνο που με είχε τρομάξει είναι όταν μου είχαν πει ότι θα μου βάλουν άλλα πόδια και νόμιζα θα μου βάλουν άλλου ανθρώπου. Εκεί είναι που είχα. Ναι, γιατί ήσουν ένα μικρό παιδί και δεν το καταλάβαινε. Όταν μου είπαν θα είναι σιδερένια, ρομποτικά κτλ. Μια χαρά ήμουν, εντάξει, ήσυχασα. Σε βοήθησε όμως αυτό, ότι ξέρεις ότι μεγάλωσες πολύ φυσιολογικά και πολύ άνετα. Ναι, και ήταν αυτό από την αρχή ήθελε και ο πατέρας μου. Όσοι ήταν δίπλα, πρώτον να μην έρχονται με την πλερέζα. Και δεύτερον, ήταν αυτό το να προσπαθήσω να τα κάνω πάλι όλα από μόνος μου, κανονικά, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Υπήρξαν άνθρωποι που στην πορεία αυτή σε εκμεταλλεύτηκαν με κάποιο τρόπο? Πάντα υπάρχουν και αυτοί. Που είτε εκμεταλλεύτηκαν την αποδοχή που είχε στον κόσμο, που σε έβλεπε με αγάπη. Ναι, είτε για να μπει το όνομα, ξέρω εγώ, σε κάποια σελίδα, είτε μόνο και μόνο για τα μάτια του κόσμου. Είχαν γίνει πάρα πολλά, τέλος πάντων. Πώς τα αντιμετώπισες? Σαν να με συνέβησαν στην ουσία. Η σχέση με τους γονείς σου? Είναι καλή, είναι μια χαρά, πολύ καλή. Σου γκρινιάζανε στην εφηβεία? Πάντα, ακόμα και τώρα γκρινιάζουν. Ακόμη και τώρα. Βέβαια, δεν έχω αυτά, δεν αλλάζουν. Αυτό έλειπε. Και θα μαλώσουμε και θα τα βρούμε και όλα, μια χαρά, εντάξει. Πόσες φορές έχεις κλάψει στη ζωή σου? Για γυναίκες πολλές φορές. Για γυναίκες πολλές, ναι. Καλά, πολλές φορές, εντάξει. Αρκετές, να σου πούμε, αρκετές. Δεν είσαι ρομαντικός, δεν είσαι ο δυναμικός? Δυστυχώς, ναι, είμαι ρομαντικός, δυστυχώς, ναι. Γιατί? Σε άλλους τόπους, σε άλλη γη και άλλα μέρη, ναι, θα ήταν πολύ καλό. Κάνεις όνειρα να κάνεις τη δική σου οικογένεια να... Είπαμε, ονειροπόλος, ναι. Είσαι ονειροπόλος, ναι, αλλά το θέμα είναι να το κάνεις και πράξη όμως. Όχι, όχι, αργότερα. Έχει βρεθεί η κατάλληλη, υπάρχει υποψήφια νύφη ή όχι ακόμα? Ακόμα όχι, είναι πολύ νωρίς για γάμους και για παιδιά και για όλα. Πρώτα θέλω να φτιάξω κάποια πράγματα στο βιοποριστικό και μετά τα κοιτάμε αυτά. Ως παιδί, τι σκεφτόσουν, δηλαδή, τι όνειρα έκανες για να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Στην αρχή ήθελα να γίνω γιατρός για να κάνω καλά τη γιαγιά μου, τις γιαγιάδες μου, όταν αργότερα παθαίνανε διάφορα, τέλος πάντων, όπως έχουν πάθει τώρα. Μετά στην πορεία αυτά αλλάζανε συνέχεια και κατέληξα μετά, ήθελα υπολογιστές να πάω, να γίνω προγραμματιστής. Είχα διάφορα. Έχεις και μία έφεση στη μουσική, νομίζω. Στη μουσική, στον ακούω περισσότερο. Α, τον ακούς. Τελικά στο να παίζω δεν ήμουν και τόσο καλός. Το δοκίμασα και αυτό, έκανα λιγάκι κιθάρα. Είχα αγάπη και για το πιάνο, αλλά δεν τα κατάφερα και λόγω του δεξιού χεριού δεν μπορούσα να παίξω. Τουλάχιστον αυτά που ήθελα να κάνω εγώ, σίγουρα μπορείς να παίξεις πιάνο και με το ένα χέρι. Δηλαδή έχουμε δει παιδιά που κάνουν θαύματα, δεν υπάρχει. Απίστευτο. Αλλά δεν είχα τόσο πολύ ενδιαφέρον στο να πέσω με τα μούτρα σε κάτι τέτοιο. Θα μπορούσες να έχεις μπει στο δημόσιο. Ναι, επειδή είπες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Είχε προσπαθήσει η μητέρα μου να με βάλει, αλλά δεν ήμουν ποτέ υπέρ σε κάτι. Στο να με βάλουν σε μια θέση έτσι, για να είμαι σε μια θέση και να παίρνω. Σου είχε προταθεί δηλαδή? Μου είχε προταθεί, δεν ήθελα ποτέ να πάω. Τώρα, αυτή τη στιγμή, όπως τα έχω δει, κοιτάω λιγάκι να φτιάξω ένα blog για άτομα με ειδικές ανάγκες και ένα βιβλίο. Θα δείξει, ακόμα έχει πολλή μελέτη σε αυτό. Κοιτάω και για τα θέματα πολιτικά πάλι για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και από εκεί και εκεί έχει πάρα πολύ δουλειά. Τι ωραία που μεγαλώνει, τι γλυκός άνθρωπος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, φαντάζομαι και σε εσάς που θα τον ακούσατε, εκτός των υπολείπων, να λέει ότι η μαμά του ήθελε να τον βάλει στο δημόσιο αυτό. Και αυτό είπε ότι δεν θέλω να πω στο δημόσιο και δεν θα ήθελα να είμαι στο δημόσιο για να έχω μια θέση εκεί. Δεν ξέρω πόσοι ακριβώς Έλληνες το λένε αυτό το πράγμα, όταν τους προσφέρεται με τέτοιου είδους θέση.